Μεγάλες ουρές έξω από το υποκατάστημα της ΔΕΗ εδώ στην Δράμα, προκειμένου να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς τους οι φορολογούμενοι πολίτες, αλλά και οι καταναλωτές του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό που διαπίστωσαν είναι ότι το χαράτσι μεταφέρθηκε ήδη στην εφορία, στις ΔΟΗ, και αυτό που τουλάχιστον τους στεναχωρεί είναι τι θα γίνει με τους λογαριασμούς. Ευτυχώς, όπως λένε, βρίσκεται μια λύση και πληρώνουν έναντι τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Και δηλώνουν επίσης ότι όλη αυτή η κατάσταση πρέπει οπωσδήποτε να εξομαλυνθεί, γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτός ο ρυθμός της ταλαιπωρίας των πολιτών της χώρας. Όπως βλέπετε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Θέλεις τουλάχιστον 5 ώρες να τελειώσει η ιστορία. Για πείτε μου λιγάκι με τους λογαριασμούς τι γίνεται. Είπαν ότι το τέλος θα αφαιρεθεί υπέρ της ΕΡΤ και επιπλέον όμως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, λόγω της αναπροσαρμογής των τιμολογίων, παρά τη μία αύξηση, φαίνεται ότι υποσκελίζει όλη αυτή την αύξηση. Τι λέτε, ή τη μείωση πιο σωστά. Εδώ μας έχουν μπερδέψει τελείως. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Όλοι οι ρυθμίσεις κάνουν. Τώρα, με ποιον τρόπο θα πληρωθούν αυτοί οι λογαριασμοί, κανένας δεν ξέρει. Αυτή η ουρά πότε θα λείψει από την Ελλάδα? Ουρά εδώ, ουρά εκεί, όπου και αν πας ουρά, ο κόσμος ταλαιπωρείται. Χάνει μεροκάματα, χάνει ώρες εργασίες, γίνονται στεναχώριες πολλές, οι φασταρίες δημιουργούνται. Θα πάψουν καμιά φορά αυτά τα προβλήματα. Με τους λογαριασμούς τι θα γίνει? Με τους λογαριασμούς ευτυχώς μας κάνουν ευκολίες, πληρώνουμε με δόσεις και γίνεται κάποια απαλλαγή από τα βάρη τα πολλά που έχουμε. Δεν περίμενα, επειδή έχω αναπηρική κάρτα, ο κόσμος μιλάει, γιατί τον έχω κάνει αιμοκάθαρση, τον έχω στο αυτοκίνητο. Αλλά αυτό το ρεύμα που με έρχεται, ρε παιδί μου, είναι παραπάνω. Δεν τα καίω εγώ αυτά τα κιλοβάτια εγώ. Ό,τι θέλουν γράφουν, αυτό το κλειψιό να σταματήσει. Δεν πάει, κορίτσια, σας παρακαλώ, όχι μόνο εγώ, γενικά όλος ο κόσμος. Ναγκανάκτης, τι άλλο, βλέπεις κανένα χαμογελάει, με ρωτάς τίποτα? Όχι, ε. Όχι, ρωτάω. Πώς σας φάνηκε ο λογαριασμός που πληρώσατε? Επειδή τόλμησα, είμαι μόνος μου στο σπίτι, μένω μόνος μου. Και τόλμησα το χειμώνα να σταθώ λίγο με ένα καλοριφεράκι, μου στείλανε να πληρώσω τα μαλλιοκεφαλά μου. Τώρα λέει, θα πας να πληρώσεις την εφορία, το χαράτσι. Μέχρι τώρα το πληρώναμε. Συν αυτό, άστο ρε πουλάκι, τι να πεις. Μόνο να τρελάνει, όλο ο κόσμο τρελάει και τρελαθεί. Δηλαδή θα μα ταλαιπωράνε τώρα και δεν καταδεχτήκαν ούτε ένα σημείωμα να βάλει μέσα. Να γράψει τουλάχιστον εδώ απάνω, έτσι απλά. Ότι ξέρετε τίποτα. Θα δανειστείτε να πληρώσετε το ρεύμα, να μην σα το κόψουμε και την εφορία θα πάτε να την πληρώσετε εκεί. Προθέσει ήρθαν στη γειτονιά μου, δίχω το χαράτσι, δίχω το ρεύμα, δεν ξέρω τι τουράτρο, και σε 3 παιδάκια εκεί στη γειτονιά μου κόψαν το ρεύμα. Στο σκοτάδι, 3 μωρά ήταν. Τι ευαισθησίε είναι αυτέ? Δηλαδή, δεν καταδεχτήκαν ότι να μας ενημερώσουν, δεν ξέρει τίποτα. Δανειστείτε να πληρώσετε το ρεύμα, να μην σας το κόψουν, και τα υπόλοιπα τα πληρώσετε στην εφορία. Τόσο δηλαδή απαξιούν να μας μιλάνε, έστω και με το χαρτί. Ο λογαριασμός δεν είχε έρθει ο προηγούμενος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τώρα μπορεί να ήταν και από τα ΕΛΤΑ. Ξέρω ότι. Και τώρα το χαράτσι έχει πάει στην εφορία και μια διαδικασία τρέχα να με γύρευε. Μάλιστα. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν είναι ότι θες να πληρώσεις, είναι ότι και δικά τους λάθη πρέπει να τα πληρώνουμε εμείς. Αυτό είναι. Τώρα καλοκαιριάτικα, ουρές.